Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στην 28η ομιλία του μιλάει λοιπόν λεπτομερέστατα για τη μεγάλη αυτή αρετή της προσευχής, η οποία στην κλίμακά του είναι πολύ ψηλά, δηλαδή προς το τέλος, καθότι όλη η κλίμακά του περιλαμβάνει 30 στάδια πνευματικής προκοπής. Είναι τόσο πρωταρχική για τη ζωή την πνευματική του ανθρώπου η προσευχή, που θεωρείται βασική προϋπόθεση για αυτή την πορεία του ανθρώπου. Θα πει κανείς όμως, γιατί λοιπόν την τοποθετεί στην 28η κλίμακα και δεν τη βάζει στις πρώτες? Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος για να προσευχηθεί σωστά και να αποκτήσει αυτή την αρετή της προσευχής πρέπει να ανεβεί τα προηγούμενα 27 στάδια της κλίμακας αυτής. Τι λοιπόν μας λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος για την προσευχή? Ότι η προσευχή είναι συνουσία. Δηλαδή είναι ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Βέβαια ο άνθρωπος δεν ενώνεται με την ουσία του Θεού, με τις ενέργειές του. Αλλά η χρήση που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι συνουσία. Εμείς ακριβώς την επεξηγούμε πώς σωστά πρέπει να δημιουργείται και να η ένωση αυτή με το Θεό. Άρα λοιπόν, συνουσία σημαίνει ότι ο μεγάλος Θεός κατεβαίνει στη μικρή καρδιά του ανθρώπου και η μικρή καρδιά του ανθρώπου ανεβαίνει στο μεγάλο Θεό. Ό,τι λοιπόν είναι ο Θεός είναι και η προσευχή, αφού έχουμε ένωση. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι φως. Άρα και η προσευχή μας είναι ένα φως. Ο άνθρωπος με τους εμπαθείς λογισμούς και τις πράξεις του τους κατακαίει μέσα στο πυρί της φωτιάς της προσευχής και βγαίνει ελαφρύς και πραγματικά φωτισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι, είπαμε, η συνουσία. Το δεύτερο είναι ότι είναι ο φως. Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσευχής μας είναι ότι είναι νερό, από αυτό το νερό που ξεδιψάει μια για πάντα τον άνθρωπο. Το νερό λοιπόν που πίνει ο άνθρωπος με την προσευχή τον ξεδιψάει και τον κάνει πραγματικά άνθρωπο που να μην χρειάζεται ανάγκες υλικές σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής του προκοπής. Για φανταστείτε έκφραση ευσεβής τυραννίδα, δηλαδή πόλεμος, πόλεμος. Ο άνθρωπος πολεμάει με το Θεό και πάντοτε σε αυτό τον πόλεμο νικάει πάντα άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγάλη συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο, πάντοτε να φέρεται ως μικρό παιδάκι που παλεύει με τον πατέρα του και ο πατέρας πάντα χάνει. Πάντοτε λοιπόν με την επιμονή της προσευχής ο άνθρωπος κερδίζει με την έννοια αυτού που του συμφέρει και ο Θεός κρίνει ποιο του συμφέρει. Πόλεμος είπαμε και παλεύει ο άνθρωπος με αναβάτη τον ηγεμόνα νου. Τον ηγεμόνα νου, ο οποίος λοιπόν τρέχει πάνω σε άλογο και τα εχθρικά πολεύματα τα διαβολικά προσπαθούν να τον βγάλουν έξω από τη συγκέντρωσή του. Τόσο ώστε να μπορεί να λέει αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας, τη μεν γλώτη άσματα φθεγκόμενος, το δε νου άτοπα λογιζόμενος. Αυτό που διαβάζουμε μέσα στη ζωή της εκκλησίας, που ψάλλουμε μέσα στη ζωή της εκκλησίας μας. Η προσευχή μας λοιπόν, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, είναι έσωπτρο, κάτωπτρο, παράθυρο, το οποίο πραγματικά μας δείχνει το βαθμό της πνευματικής μας προκοπής σε σχέση με το Θεό. Είναι αυτό το μέτρημα που κάνει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία την πνευματική. Το κάτωπτρο τι είναι? Όταν ο άνθρωπος καθαρίζει την ψυχή του, το παράθυρο της ψυχής του, και τότε όχι μόνο απολαμβάνει πραγματικά το φως, το ήλιο, τον ήλιο, τον ίδιο, το Θεό, αλλά γίνεται και ο ίδιος κάτωπτρο, αντανακλά αυτή η αχτίνα δηλαδή του ήλιου και την απολαμβάνει και ο κάθε άλλος άνθρωπος στο πρόσωπό του. Αυτό είναι και η αγιότητα. Τελικά, ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής? Το περιεχόμενο της προσευχής μας έχει σχέση με αυτό που λέμε ότι η προσευχή είναι η αναπνοή μας.
και την αναπνοή μας τη χρησιμοποιούμε όλη μας τη ζωή και καθόλου το 24ωρο. Η προσευχή μας είναι δοξολογική. Όταν ο Θεός, ο άνθρωπος βλέπει το δημιούργημά του, τη φύση, βλέπει τα πάντα χτισμένα σε μια πρόνοια, βλέπει τα πάντα να υμνούν το Θεό. Και ο ίδιος τι κάνει, δοξολογεί τον Θεό. «Κύριε, Κύριε, ως θαυμαστόν, το όνομά σου εν πάση τη γη». Η προσευχή μας τι είναι, η προσευχή μας είναι ευχαριστιακή. Όταν βλέπει κανείς την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, να στέκεται δημιουργημένος λίγο κοντά στους αγγέλους και με πνευματική προκοπή να γίνεται και εις άγγελος, τότε τι μπορεί να πει για τις πολλές ευεργεσίες που μας έχει δώσει ο Θεός. «Κύριε, και κράξομαι προς σε τον ευεργετή σαντάμε». Η προσευχή μας όμως είναι και παρακλητική. Οι δυσκολίες, οι πόνοι, οι αρρώστιες που μπαίνουν στη ζωή μας, θα πρέπει πραγματικά ο άνθρωπος να τις αντέχει. Στρέφεται προς ανθρώπους. Στρέφεται προς τη δύναμη την ανθρώπινη, να βρει το κουράγιο. Αλλά κυρίως όμως αυτός που στηρίζει τον ίδιον σε αυτές τις δυσκολίες του πόνου, της αρρώστιας, του καρκίνου, του κορονοϊού, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά, είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Γι' αυτό παρακλητικά στρέφεται προς Αυτόν και τον παρακαλάει και του λέει «Ελεησόν με ο Θεός, ελεησό με, επί σύ πέπιθα και επί τη σκέπη των πτερήγων σου ελπιώ». Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, δεν υπάρχει άλλο στήριγμα, δεν υπάρχει άλλη πραγματικά έτσι, κατάσταση που μπορεί να του δώσει αυτή την προοπτική της ελπίδας και της προοπτικής της δυσκολίας της ζωής του που περνάει, παρά μόνο ο Θεός. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, ποιος θα μας σώσει, τα πολιτικά συστήματα, η επιστήμη, ο πλούτος? Όχι, η προσευχή μας που είναι η αναπνοή μας, η προσευχή μας προς τον Χριστό μας με τη μονολόγηση αυτή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και προς την Παναγία μας «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου είναι μια κλίμακα. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας την έβαλε αυτή την κλίμακα, ξεκινώντας την από την ταπείνωση και μας δείχνει και τον τρόπο με την κλίμακα αυτή πώς πρέπει ο άνθρωπος να πορεύεται σωστά την πορεία αυτή την πνευματική. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης της Κλίμακος σε αυτό το μοναδικό του βιβλίο που έγραψε ακριβώς μας μεταφέρει το πώς ο άνθρωπος ανεβαίνει σωστά την πορεία της πνευματικής του κλίμακας. Αυτή την περίοδο της Σαρακοστής η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί πολύ έντονα αυτή την εικόνα της κλίμακας, γιατί ακριβώς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ανεβούμε στην κορυφή της, που είναι η Ανάσταση του Χριστού μας.